Αριστερά στην οθόνη σας βλέπετε την κατολίσθηση που έγινε στη μίνι περιμετρική το Φεβρουάριο του 2010. Δεξιά βλέπετε την εικόνα που επικρατεί σήμερα. Όπως παρατηρείτε, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Μάλιστα, μια νέα κατολίσθηση σημειώθηκε και η κατάσταση χειροτέρεψε. Βέβαια, το έργο δεν καρκινοβατεί τόσα χρόνια γιατί οι αρμόδιοι ήταν μάντης και προέβλεψαν τη δεύτερη κατολίσθηση, αλλά γιατί η γραφειοκρατία ταλανίζει ένα έργο πνοής για την Πάτρα, όπως είναι η μίνι περιμετρική. Εμείς οι Πατρικοί δεν θέλουμε τη μίνι περιμετρική. Τι έπρεπε ήδη να έχει δοθεί στην κυκλοφορία εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Τώρα, για ποιους λόγους και για ποια συμφέροντα δεν ανοίγει, μόνο αυτοί που τη φτιάχνουν ξέρουν. Mm-hmm. Αυτά είναι πτέσματα τεχνικά με τα σημερινά δεδομένα των τεχνικών που υπάρχουν για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Τώρα, για ποιους λόγους δεν την ανοίγουν. Ποια είναι αυτή. Υπάρχει. Πότε θα γίνει. Ξεχασμένοι την έχουν οι πολίτες στη μίνι περιμετρική. Και πώς να μην τη λησμονήσουν εφόσον και οι αρμόδιοι το ίδιο έκαναν. Αν και βρισκόμαστε στο έτος 2011, μια κατολίσθηση κατάφερε να σταματήσει το έργο. Ακούστε ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να ξεκινήσουν και πάλι εργασίες σύμφωνα με το Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η εργολαβία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της παραλαβής των εργασιών από τον εργολάβο που έφυγε και η σύνταξη νέας μελέτης για όλες τις υπολοιπόμενες εργασίες. Πιστεύουμε ότι σε λίγο χρόνο θα τελειώσουν και τα πρωτόκολλα παραλαβής των εργασιών που έχουν γίνει και να ολοκληρωθεί και η νέα μελέτη για την αποπεράτωση. Εν ολίγης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση, να συνταχθεί μελέτη για τις εργασίες που θα αναλάβει ο νέος εργολάβος και αν υπάρξουν ενστάσεις, ζήτω που καήκαμε. Και αυτό το λέμε γιατί αν η υπόθεση πάει στα δικαστήρια, τότε 5 χρόνια δεν φτάνουν για να λυθεί το ζήτημα. Οι κάτοικοι της Αρρώης πάντως είναι έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις. Έχουμε ξεχάσει τη μίνι περιμετρική. Όχι τώρα, 2 χρόνια, 3 θα μπορούσα να πω. Από τη στιγμή που μεταφέρθηκε το Ρωμαϊκό 2 και πήγε στη θέση του. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Ο ίδιος σύλλογος της Αρρώης, ο πολιτιστικός σύλλογος της Αρρώης, έχει έρθει σε επαφή με την περιφέρεια, με τον κύριο Περιφερειάρχη. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το βέβαιο είναι ότι οι πατρινοί και όχι μόνο ζητούν την άμεση επέμβαση των τοπικών φορέων για την επίλυση του προβλήματος, προκειμένου να καταφέρουν κάποια στιγμή να οδηγήσουν στη μίνι περιμετρική.